Θα πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο που είναι μαζί μας, να τον προλάβουμε όσο γίνεται γρήγορα, για να κάνουμε έτσι και μια αποκωδικοποίηση των τελευταίων εξελίξεων με την γείτονα και το State Department και όλη αυτή την ιστορία και με τα F-16. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ξεκινάω κατευθείαν για να μην χάσουμε έτσι και χρόνο. Πριν από δύο μέρες είχαμε νέες δηλώσεις από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, από την εξωτερική πολιτική του κυρίου Τσαβούσογλου. Είπε ότι άμα δεν θέλουμε ειρήνη, τότε από εκεί και πέρα να κάνουν εκείνοι ό,τι είναι απαραίτητο μια νύχτα ξαφνικά. Είμαστε μπροστά σε αναβάθμιση των προκλήσεων. Πού βρισκόμαστε? Όσο οδεύουμε προς τουρκικές εκλογές, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη ρητορική. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, οι Τούρκοι δεν θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά, ούτε ένα πρωί ξαφνικά, στη λογική ότι δεν πρόκειται να κάνουν πραγματικά πόλεμο με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται σε χώρες που δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως τη Συρία, το Ιράκ κτλ. Πιέζουν όμως, προσπαθούν να μας πιέσουν να πούμε σε μια διαπραγμάτευση εφόλης της ύλης. Κύριε Δεσποτόπουλε, επειδή χίλια συγγνώμη, αλλά επειδή η επικαιρότητα προηγείται, πάμε λίγο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Ξεκίνησε την τοποθέτησή του. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι πρέπει να συμφωνήσουμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον κύριο Δεσποτόπουλο τώρα. Θα σας πω εγώ ποια περίοδος με φοβίζει. Ναι. Με φοβίζει περίοδος πρώτων και δεύτερων εκλογών. Εάν χρειαστεί να έχουμε δεύτερες εκλογές στην Ελλάδα. Προφανώς η δημοκρατία θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, αλλά το διάστημα αυτό είναι επίφοβο. Το είπε και η κυρία Μπακογιάννη, έτσι, η πρώην υπουργός εξωτερικών. Ότι ό,τι έγιναν στα ίμια των 96 γίνανε σε μια στιγμή που είχαμε μια κυβέρνηση 5 ημερών. Του Κώστα Σιμίτη, μετά από μια περίοδο αναταραχής λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πρέπει να λειτουργήσει σαφώς η δημοκρατία, αδιαφυσβήτητα, αλλά ό,τι θέλουν να κάνει η πολιτική μας αρχική, να το κάνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι. Την προτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς την είδατε, κύριε Δεσποτόπουλε? Γιατί εγώ την κατάλαβα ως μια έτσι, παρέμβαση ίσων αποστάσεων για άλλη μια φορά. Λέει, παιδιά, εδώ βρείτε τα. Όχι. Να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει μια πάγια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ρίχνω λάδι στη φωτιά και θέλω όλοι να δίνονται ειρηνικά. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε την προμήθεια F-35 και οι Τούρκοι έχουν εξαντλήσει τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο προκειμένου κάποια στιγμή να αναβαθμίσουν ή να αποκτήσουν αεροσκάφη F-16 που εμείς τα έχουμε αναβαθμίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε πάρει ήδη τα Ραφάλ της επόμενης γενιάς. Και στα Ραφάλ. Άρα εγώ εκτιμώ ότι κάποια στιγμή η Τουρκία θα πάρει F-16 καινούργια, θα αναβαθμίσει και τα παλιά της, αλλά ο χρόνος έχει σημασία. Εμείς έχουμε είναι το θέμα. Ήδη στην επόμενη γενιά. Εγώ εκτιμώ ότι πριν τις τουρκικές εκλογές δεν θα τα έχει. Και μην ξεχνάμε ότι πώληση των F-16. Για την πόλη των F-16, ο κ. Μενέντες έχει δικαίωμα συγκυρίας βέτο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Και δείχνει διατεθειμένος να το εξαντλήσει μέχρι τέλους. Ακριβώς. Το βέτο αυτό. Τι λέει, υπό τις παρούσες συνθήκες. Ποιες είναι οι παρούσες συνθήκες, τι είπαν στο νομοσχέδιο, ότι γίνονται υπερπτήσεις, δηλαδή με άλλα λόγια η Τουρκία κάνει τα ηλίκια στην Ελλάδα, επιτρέψτε να το πω απλά. Το συνδέει άμεσα δηλαδή ο κ. Μενέντες με τη στάση της Τουρκίας αντί της Ελλάδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα, εγώ δεν είδα καμία νίκη της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Μπορώ να σας πω. Όπως το μεταφέρουν τα τουρκικά μέσα τουλάχιστον. Ναι, έτσι, ναι. Αλλά καταλαβαίνω ότι ο κ. Ερντογάν χρειάζεται αφηγήματα αυτή την περίοδο. Πηγαίνει σε εκλογές, αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε κάποια νίκη. Μάλιστα. Είναι δύσκολο, είναι παγωμένες ακόμα οι σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ λόγω της στάσης της Τουρκίας με την Ρωσία. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε, που είχατε και την ευγενή καλοσύνη να μας περιμένετε λίγο, κύριε Δεσποτόπουλε. Σχετικά με την Αλβανία, τι ήταν αυτό του κυρίου Ράμα, που βεβαίως το πήρε πίσω στη συνέχεια, είναι αλήθεια. Είναι ένας περίεργος πολιτικός, το ξέρουμε, έτσι έχει ιδιαίτερο ταπεραμέντο, ας είμαστε ευγενικοί. Τι θέματα έθεσε με την Ελλάδα σε μια περίοδο που φαίνεται ότι είναι καλές οι σχέσεις των δύο χωρών. Φαίνεται ότι είχαμε βρει κοινούς κώδικες, στηρίζαμε απόλυτα το αίτημά τους για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τον έκανε, να φερθεί έτσι, εν ώψη μάλιστα τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, έτσι? Θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι μια προσωπικότητα δυναμική. Νομίζω έβγαλε μια επιχειρία προς την Ευρώπη. Με λάθος τρόπο. Δηλαδή είπε, βάλατε την Ελλάδα στο ευρώ με παραποιημένα στοιχεία και εμάς μας ταλαιπωρείτε τόσα χρόνια. Ήταν προφανώς ατυχή στη δήλωσή του, γι' αυτό στη συνέχεια ζήτησε και άμεσα συγγνώμη από τον ένα πρωθυπουργό. Η στάση δική μας πρέπει να είναι ψύχρεμη,
να ξεπερνάμε τα λάθη των γειτόνων μας τα λεκτικά. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα ανοιχτό θέμα με την Αλβανία αυτή τη στιγμή, το μόνο ουσιαστικά ανοιχτό. Θέλω να πω, έχουμε φυσικά και την μειονότητα, την προστασία της ελληνικής μειονότητας εκεί, αλλά έχουμε και το θέμα να διευθετήσουμε τις ΑΟΣ. Είχαμε κάνει παλιότερα μια συμφωνία, ακυρώθηκε από το αλβανικό συνταγματικό δικαστήριο. Είμαστε κοντά σε ένα προσφύγμα που έχουμε αποφασίσει να προσφύγουμε σε διεθνές δικαστήριο της Χάγης, ναι. Και κάνουμε το σχετικό έγγραφο, ετοιμάζουμε. Η Τουρκία προφανώς βάζει δάχτυλο κατά καιρούς. Δεν πρέπει εμείς να παρασυρώμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και να μην πιανόμαστε από ένα λεκτικό λάθος. Προφανώς ήταν λάθος του Αλβανού Πρωθυπουργού και να την άξουμε στον αέρα την ουσία. Ορθώς για μένα ένας Πρωθυπουργός παρέμεινε ψύχρεμος, έκανε κανονικά τη συνάντηση, πρώτη στα ελληνικά συμφέροντα, ειδικά αφού βέβαια προηγήθηκε δημόσια στη συνάντησή του στη συγγνώμη του Αλβανού Πρωθυπουργού, η οποία πιθανολογώ ότι ήρθε κατόπιν συνεννόηση των Υπουργείων Εξωτερικών της χώρας, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα είπε η ελληνική πλευρά ότι με αυτό που είπες, αν δεν απολογηθείς ή αν δεν το μαζέψεις, μην περιμένεις ότι θα έρθει ένας Πρωθυπουργός χαμογελαστός. Και προφανώς και το Υπουργείο Εξωτερικών θα θύμισε στη γειτονική μας χώρα ότι η ευρωπαϊκή της πορεία περνάει από όλα τα μέλη κράτη της Ευρώπης, δηλαδή και από την Ελλάδα. Τώρα κάποια πράγματα αν μαζεύονται ή όχι είναι σχετικό αυτό, άπαξ και τα πεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δεσποτόπουλε. Εγώ, να είστε είναι καλά. Χαρά μου, θα τα πούμε και Σάββατο φυσικά πρωί μαζί. Αυτό το ραντεβού δεν αλλάζει, είναι σταθερό, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν,